Τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κύριος Παντελής Φιλιππίδης, προκειμένου να μας μιλήσει για την εικόνα της αγοράς. Κύριε Φιλιππίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λιγότερα από μια εβδομάδα που άνοιξαν τα καταστήματα λιανικού εμπορίου με τη μέθοδο του Click Inside και εν όψη του Πάσχα, πώς θα περιγράφατε την κατάσταση στην αγορά της πόλης? Τραγική. Και το λέω γιατί δυστυχώς, ναι, μεν ανοίξαμε, έστω και με αυτές τις συνθήκες, αλλά περιμέναμε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία δυστυχώς κάνει η αγορά αυτή τη στιγμή. Τι πιστεύετε ότι οφείλεται σε αυτή την κατάσταση? Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Τι πιστεύετε ότι οφείλεται και είναι σε αυτή την κατάσταση η αγορά? Υπάρχουν πολλά τα προβλήματα, δεν είναι ένα και δύο. Μην ξεχνάτε ότι αφενός μεν ο κόσμος δεν έχει χρήματα, σε καταμίζω ένα λόγο, μιας και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει με 534 ευρώ. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν εμπόδια πολλά στον καταναλωτή, ακόμη και με το click shop και με το click away, όχι να τηλεφωνήσει, να κλείσει το ραντεβού, να κάνει μια διαδικασία η οποία τον κουράζει και μόνο που τη σκέφτεται και αγαναχτεί και δεν το κάνει. Αυτό είναι ένας δεύτερος λόγος. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι δεν είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, δεν είναι τα μαγαζιά της εστίασης, του καφετέρια και όλα αυτά. Και άλλωστε και το Πάσχα θα γίνει 9 ώρα το βράδυ. Επιτάφυλλος δεν θα υπάρχει, οπότε ποιος είναι ο λόγος να πάει να ψωνίσει ρούχα, να τα βάλει πού στο σπίτι του? Όλα αυτά το συντελούν στο να μην δουλεύει η αγορά. Και φυσικά το κυριότερο ότι δεν υπάρχει διάθεση. Υπάρχει ο φόβος από τον κορονοϊό, δεν υπάρχει διάθεση. Και δυστυχώς με όλα αυτά δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε πάλι. Είδαμε πως στο λιανεμπόριο δεν δόθηκε κάποιο κεφάλαιο εκκίνησης από την κυβέρνηση, δεδομένου πως υπήρξε αποζημίωση ειδικού σκοπού αλλά και η μείωση ενοικίου. Θεωρείτε πως αυτά είναι αρκετά για να λειτουργήσει με τις προηγούμενες συνθήκες η αγορά? Εγώ καταρχάς θέλω να σας πω ότι είναι ποιητικώς απαράδεκτο να κάνουμε μια τέτοια συγκεκριμένη στιγμή, υπό την έννοια ότι θεωρούσα ότι πρώτο λόγο στο θέμα των αποζημιώσεων θα γίνει το λιανεμπόριο. Και πρώτο θέμα θα ήταν γιατί. Γιατί αν μη τι άλλο, το λιανεμπόριο κλείνει κατ' εντολή, αλλά δεν ανοίγει κατ' εντολή. Και αυτό το φωνάζω από τον Νοέμβριο. Και λέω ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να ανοίξουμε με μια εντολή, γιατί μεσολαβούν πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς θα χρειαστούν κεφάλαια. Εμείς από τότε φωνάζουμε ότι χρειαστούν κεφάλαια και θα χρειαστούν πολλά χρήματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα μαγαζιά με τις έλλειψεις της υπόθεσης δεν προμηθεύονται με 1.000 και με 2.000. Θέλουν πολλά περισσότερα για να αλλάξουν σεζόν, για να γεμίσουν ένα μαγαζί. Και πίστευα ότι η πρώτη προτεραιότητα θα ήταν αυτή. Ακούμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, αλλού προς άλλη κατεύθυνση πηγαίνουν τα χρήματα. Και μάλιστα αυτός είναι και ο λόγος σήμερα που έδωσα μια συνέντευξη τύπου. Οι τρεις πρόεδροι των Εμπορικών Συλλόγων της Θεσσαλονίκης, Αθήνας και του Πειραιά, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΣΕΑ, ώστε να αναδείξουμε το πρόβλημα, γιατί προφανώς η κυβέρνηση κάνει μια λάθος επένδυση. Έχει ξεχάσει απ' έξω το λιανεμπόριο, δεν επενδύει στο λιανεμπόριο και δεν το βρει μπροστά της. Γιατί αν κλείσει το λιανεμπόριο, δύσκολα, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος από το λιανεμπόριο, δύσκολα δεν θα γράψει ζημίες στον προϋπολογισμό. Κύριε Φιλιππίδη, η κατάσταση που μας περιγράφετε είναι θλιβερή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας και για την άμεση ανταπόκρισή σας. Να είστε καλά. Εύχομαι να ακούω καλύτερα νέα, σας πω μια επόμενη φορά. Αλλά δυστυχώς περνάμε το έτος με τα κακά νέα. Και τι να κάνουμε, την αλήθεια λέμε και προσπαθούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Εγώ εύχομαι καλό Πάσχα σε όλους, καλή δύναμη και εύχομαι όλα να αλλάξουν στη διάρκεια του χρόνου. Καλή ανάσταση και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.